Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον νομικό εκπρόσωπο της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ που ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το θέμα, τον κύριο Μινά Αλισάνδρου. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε? Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Είστε καλά? Καλά. Και να θυμίσω. Βεβαίως, βεβαίως. Απλά να θυμίσω ότι είστε και ο νομικός που πέρυσι είχε την σημαντική επιτυχία της επιστροφής των βαθμών. Γιατί εκεί είχαν αφαιρεθεί οι βαθμοί στην υπόθεση Λόπεθ και είχε φτάσει το θέμα μέχρι τη FIFA. Και είχατε καταφέρει να φέρετε πίσω τους βαθμούς στον Ηρακλή. Το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Παρακαλώ για τη διόρθωση, σας ακούω. Η διόρθωση είναι ότι δεν ασχολούμαι αρκετά με αυτό το θέμα, διότι δεν χρήζει τόσο μεγάλη προσοχή. Το λέω όχι για να απαξιώσω την οποιαδήποτε διαδικασία, απλά γιατί έχω φτάσει στο άλλο άκρο να στεναχωριέμαι με την ανησυχία του κόσμου, του ΔΣ, των στελεχών. Είναι λογικό, είναι λογικό, κύριε Λισάνδρου. Είναι λογικό. Ξέρετε πόσα μηνύματα δέχτηκα από την ώρα που μπήκε στο διαδίκτυο σε οποιαδήποτε αθλητική ιστοσελίδα αφαίρεση 3 βαθμών στον Ηρακλή. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, έτσι. Αν κάποιος δει μόνο τον τίτλο. Γι' αυτό και καλό είναι να δούμε και την ανάγνωση όλης αυτής της υπόθεσης για να μπορέσει να ηρεμήσει και ο κόσμος, γιατί έχουμε και ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας το Σάββατο και να συγκεντρωθεί απόλυτα σε αυτό. Να ρωτήσω πώς φτάσαμε σε αυτό το τίτλο. Πρώτα να ξεκινήσουμε με αυτό. Ναι, ναι. Είναι η δεύτερη φορά που μιλάω δημόσια σήμερα. Συνήθως δεν συνηθίζω ούτε το αποφεύγετε, το ξέρω. Το ξέρω. Αυτό δείχνει το πόσο πραγματικά θέλω να αποκατασταθεί αλήθεια. Χωρίς να υποβαθμίσω καμία διαδικασία και χωρίς να μεγενθύνω οτιδήποτε, καμία κατάσταση. Ο κύριος Μπάμπα κατέθεσε μια προσφυγή το καλοκαίρι. Αυτή η προσφυγή είχε ένα αίτημα, τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς, ήταν νομίζω 27.000. Ελπίζω να μην κάνω... 27.000. Ήταν νομίζω 27, μπορεί να είναι και κάτι λιγότερο ή κάτι διαφορετικό, όμως μην κολλήσουμε σε αυτό. Κάπου εκεί στα 20 κάτι, έτσι να το χοντρίνω. Νομίζω ήταν κάτι, ήταν αυτό το αίτημα. Τώρα, τι έγινε σε αυτή την περίπτωση? Ζήτησε την επιδίκαση αυτού του ποσού και επιβολή αθλητικών ποινών κατά της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ. Τότε είχε ξαναγίνει μια δημόσια συζήτηση ότι θα υπάρχουν αθλητικές ποινές κατά του Ηρακλή κτλ. Επίσης διέψευσα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό. Εμείς δικαστικά αντιμετωπίσαμε το δικαστήριο με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Και γιατί το λέω αυτό? Η εντολή από τον κύριο Παπαθανασάκη και γενικά από τον Ηρακλή ήταν αυτό το οποίο έχουμε αναγνωρίσει, να το αναγνωρίσουμε και επίσημα ενώπιον δικαστηρίου. Όταν λέω έχουμε αναγνωρίσει μέσω κάποια συμφωνία η οποία έχει γίνει όταν ο ποδοσφαιριστής είχε πάει στον Απόλλωνα Καλαμαριάς ως δανεικός. Και τον είχε στηρίξει πάρα πολύ, συμπληρώνω εγώ, και ηθικά ο Ηρακλής, γιατί είχε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας τότε. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, να σας πω την αλήθεια. Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι πολλές φορές μιλάς με ένα πρόεδρο, με ένα στέλεχος, θεμητό είναι σε διάφορες συναντήσεις. Να σου λέει βρες έναν τρόπο να το αποφύγεις, βρες έναν τρόπο να το καθυστερήσεις, βρες έναν τρόπο να κερδίσουμε, να μην τα πληρώσουμε. Στην περίπτωση του Ηρακλή αυτό δεν έγινε και αυτό μου κάνει τεράστια εντύπωση. Δεν είναι η πρακτική των διοικήσεων αυτή. Να λέει ότι αυτά τα χρωστάμε, γιατί έχουμε δεσμευτεί ότι αν δεν τα πάρει από εκεί θα τα δώσουμε εμείς. Επομένως αυτά τα αναγνωρίζουμε. Επομένως εγώ πήγα στο δικαστήριο, πάλεψα για να μην αναγνωριστεί το ποσό των 20 τόσο χιλιάδων πόσο ήταν, αναγνωρίζοντας όμως ότι αυτές οι 7.000 είναι μια οφειλή η οποία πράγματι πρέπει να αναγνωριστεί ως οφειλή του Ηρακλή. Μάλιστα. Και φυσικά να απορριφθεί η προσφυγή προς το υπόλοιπο σκέλος της και για τις αθλητικές ποινές. Πράγματι εξεδόθη μια απόφαση, απόρριψη των λοιπόν αιτημάτων, είτε αφορά τις αθλητικές ποινές είτε τα επιπλέον ποσά, και αναγνωρίστηκε το ποσό των 7.000, δηλαδή αυτό το οποίο εμείς ούτως ή άλλως είχαμε συνομολογήσει. Μάλιστα. Μετά από αυτή την εξέλιξη και την κοινοποίηση της απόφασης, η πλευρά του ποδοσφαιριστή άσκησε μια έφεση. Η έφεση αυτή απερίφθη, τέθηκε στο αρχείο, δεν δικάστηκε καν για κάποιους τυπικούς λόγους που δεν αφορούν φυσικά τη δικιά μας πλευρά, αφορά την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Χρονικά θυμάστε πότε είναι αυτό? Λεπτομέρεια, αλλά... το ρωτάω. Έχω την αίσθηση ότι κάπου τον Νοέμβριο πρέπει να γίνει. Κάπου τον Νοέμβριο. Τώρα πραγματικά δεν ναι, προσδιορίσω τον χρόνο. Σας λέω, νομίζω είναι κάπου τον Νοέμβριο. Μπορεί να πέφτω και λίγο έξω. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο στάδιο μιας διαφοράς. Το πρώτο στάδιο είναι να εξετάσει ένα δικαστήριο αν χρωστάει μια ομάδα στον παίχτη ή αν δεν χρωστά. Αν υπάρχει οφειλή ή αν δεν υπάρχει. Αυτό είναι το στάδιο της ουσίας.
μόλις θέλεις ειδική απόφαση για την ουσία, τότε πρέπει ο ποδοσφαιριστής σε κάθε περίπτωση να βρει έναν τρόπο να εισπράξει. Σωστά. Και θα έχει μια απόφαση η οποία θα λέει κάτι. Άρα αφού τέλειωσε το στάδιο της ουσίας με την απόρριψη της έφεσης του ποδοσφαιριστή, ήταν πλέον δεδομένο ότι πρέπει να λάβει 7.000 που αναγνώριζε η ΠΑΕ Ηρακλής. Mm-hmm. Η πληροφόρηση μου είναι ότι η ΠΑΕ σε κάποιες συζητήσεις που είχαν να κάνουν, δεν το είχα χειριστεί εγώ αυτό, γι' αυτό σας λέω ότι είναι σε επίπεδο πληροφόρησης, αλλά το επιβεβαίωσα και μετά από την όλη συμπεριφορά της ΠΑΕ, την επίσημη, είχε μπει σε διαπραγματεύσεις με τον ποδοσφαιριστή με σκοπό να το λύσει συνενωτικά. Και η ΠΑΕ του είπε ότι αναγνωρίζω ότι πράγματι σου οφείλει αυτά τα χρήματα, να σου τα δώσει κλπ. Απλά ο ποδοσφαιριστής δεν θα λέει περισσότερα. Ναι. Και έτσι το θέμα λύθηκε δικαστικώς. Mm-hmm. Πώς δηλαδή να αναγνωριστεί αυτό το οποίο η Ηρακλής έλεγε. Το 7.300, το ποσό που είναι γνωστό. Το 7.400 είναι δικαστική δαπάνη. Α, τα είναι δικαστική δαπάνη. Ωραία, ωραία. Το καθαρό λοιπόν είναι. Ναι, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Ακριβώς. Τα 300 ευρώ είναι τα δικαστικά έξοδα, να το πω έτσι. Ακριβώς. Τα οποία τα 7.000 που οφείλουμε πρέπει να καταβάλουμε. Ανεξάρτητα αν συνομολογήσαμε. Τελειώνει η ουσία και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία της εκτέλεσης. Η διαδικασία της εκτέλεσης, δηλαδή η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να εισπράξει, είναι εξής. Για 60 μέρες υπάρχει μια περίοδος εκεχηρίας, να το πω κάπως έτσι. Δηλαδή για 60 μέρες κανονικά δεν γίνεται καμία ενέργεια και δεν υπάρχει εισπράξη. Φυσικά για να μην είμαστε, να μην φτάνουμε και στον λόγο, θα μπορούσε κάποιος από την πρώτη μέρα να πει εκτελώ την απόφαση. Έτσι. Έλα να τα πάρεις. Αυτό δεν γίνεται όμως πρακτικά. Είναι απορία πολλών αυτή, έτσι, γιατί δεν έγινε την άλλη μέρα, πάρε τα 7.000 και να τελειώνουμε. Θα σε εξηγήσω, Ναι, θα μπορούσε να γίνει. Θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει. Εγώ δεν θέλω, κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία, να κάνω το άσπρο μαύρο και να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα και μας κυνηγάνε. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Όμως υπάρχουν κάποιοι όροι της αγοράς και υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Υπάρχει ακόμη και το πότε τα ζητάει κάποιος. Σωστά. Δεν και είναι... η απορία του κόσμου και η δική μου, αν θέλετε, είναι το γιατί φτάσαμε στο σημερινό σημείο. Γιατί είναι ένα ποσό το οποίο μπορείς κάλλιστα την επόμενη μέρα να το δώσεις και να τελειώνει η ιστορία. Αυτή και σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά σε όλο αυτό. Αυτό, Γιώργο, είναι κάτι το οποίο αποτελεί και απάντηση έτσι, στην ερώτηση. Mm-hmm. Δηλαδή, να ήταν 50.000, δεν θα πω 200, θα πω 50. Ναι. Να ήταν 50, να πεις έψαχνε να τα βρει. Εσείς πιστεύετε ότι μια ΠΑΕ με τηλεοπτικό συμβόλαιο, άρα μηνιαία ίσπραξη, με εισιτήρια και αυτά, έχει δυσκολία να βρει 7.000 μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα? Και όμως υπάρχουν κάποιοι που μπορεί και αυτό, κύριε Λισάνδρου, να το εκμεταλλευτούν και να πούνε δείτε πού έφτασε ο Ηρακλής. Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο αστείο το να μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε ότι δεν πλήρωσε γιατί δεν είχε. Άλλη είναι η απάντηση, νομίζω, και αυτή περιμένουμε να ακούσουμε από εσάς. Νομίζω ότι οι φιλάθλοι μας είναι οι πιο έμπειροι φιλάθλοι στην Ελλάδα. Διότι έχουν περάσει από τόσες δυσκολίες που είναι κατά κάποιο τρόπο και δικηγόροι. Έχουν ζήσει τον Ηρακλή 100%. Βροχή προσφυγών, έχουν ζήσει τον Ηρακλή να έχει συμβόλαια μισού εκατομμυρίου, έχουν ζήσει όλα τα επίπεδα λειτουργίας μιας ΠΑΕ. Αυτό καλύτερο με αυτό χειρότερο. Γι' αυτό και θεωρούν δυσφήμιση το να βγαίνουν τέτοιες ειδήσεις, όπως γίνονται τέλος πάντων, προς τα έξω, έτσι, που έχουν μπουχτίσει να διαβάζουν για τέτοια πράγματα τα προηγούμενα. Θα ολοκληρώσω λοιπόν και θα δείτε ότι κάποια πράγματα έχουν τη δικιά τους εξήγηση. Βεβαίως. Λοιπόν, αφού λοιπόν τελείωσε το στάδιο της ουσίας και είχε καθαριστεί το γεγονός ότι η οφειλή των 7.000 και 300 ευρώ δικαστικής δαπάνης, έπρεπε να γίνει η διαδικασία της εκτέλεσης, η οποία ξεκινάει την 61η μέρα μετά την τελεσιδικία. Πράγματι μετά την 61η μέρα ο ποδοσφαιριστής κατέθεσε μια αίτηση για επιβολή ποινών. Το στάδιο, βάζω μια ανωτελεία και εξηγώ το στάδιο της εκτέλεσης. Όπως σας εξήγησα το στάδιο της ουσίας, σας εξηγώ το στάδιο της εκτέλεσης. Mm-hmm. Το στάδιο της ουσίας έχει τον πρώτο βαθμό και την έφεση. Αντίστοιχα και το στάδιο της εκτέλεσης έχει τον πρώτο βαθμό, το πρώτο επίπεδο να πω, που είναι αίτηση για επιβολή ποινών. Και το δεύτερο επίπεδο, το δεύτερο βήμα, το οποίο είναι αίτηση για ενεργοποίηση ποινών. Δηλαδή με μία ενέργεια επιβάλλονται ποινές, οι οποίες όμως είναι ανενεργές, είναι στη θεωρία, είναι θεωρητικές ποινές. Και αν δεν συμμορφωθεί κάποιος, τότε κατατίθεται μία δεύτερη αίτηση για την ενεργοποίηση των ποινών που έχουν ήδη επιβληθεί. Στον Ηρακλή δηλαδή, είμαστε στη θεωρία. Είμαστε στο σημερινό. Ναι. Μετά την 61η μέρα, την 65η, 70η, δεν έχει σημασία. Μετά την 61η μέρα, τέλος πάντων, ο ποδοσφαιριστής κατέθεσε την αίτηση για επιβολή ποινών. Mm-hmm. Την κατέθεσε ενώπιον του Διευθυντικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου.
πράγματι έλαβε κλίση η Ηρακλής, δεν γνωρίζει πότε κατατίθεται, αλλά γνωρίζει ότι θα δικαστεί μια συγκεκριμένη μέρα, θα συζητηθεί επί της ουσίας στο ιδιωτικό δικαστήριο όταν λάβει κλίση. Έλαβε κλίση λοιπόν ο Ηρακλής, έγιναν κάποιες επαφές με σκοπό να γίνει πληρωμή μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ναι. Η κλίση μάλιστα νομίζω είχε με τον ίδιο τρόπο που δημοσιοποιήθηκε και το σημερινό, είχε δημοσιοποιηθεί και η κλίση, αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή. Και με δηλώσεις του κυρίου Παναγόπουλου, του εκπροσώπου. Ραδιοφωνικές δηλώσεις. Ωραία, δεν κανένα πρόβλημα. Ναι. Άρα με κάποιο τρόπο είχε δημοσιοποιηθεί και είχε γνωστοποιηθεί στον κόσμο ότι, ξέρετε, ο Ηρακλής καταστρέφεται την Τρίτη. Γιατί να σας βοηθήσω, αν και το ξέρετε, ή μάλλον να ενημερώσω τον κόσμο ότι οι δηλώσεις του παραμονές του αγώνα με τον ΠΑΟΚ ήταν ότι η Δευτέρα αφαιρούνται 3 βαθμοί από τον Ηρακλή. Ναι. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτό που έγινε λοιπόν είναι η συνήθις διαδικασία η οποία γίνεται για δεκάδες ποδοσφαιριστές. Εγώ σήμερα δηλαδή, ξέρετε πόσες αποφάσεις έλαβα και κάποιες είναι και ενεργοποίησεις. Έχω ακούσει για 20-30 κάπου εκεί. Όχι δικές μου, γενικά, αλλά όχι δικές μου όμως. Για δικές σας πείτε, μάνα, οκ, για δικές σας. Αν ήταν 20 δικές μου, μάλλον είμαι... Όχι, γενικά ξέρω, άκουσα ότι γενικά σήμερα μαζί με τον Μπάμπα υπήρχαν ανακοινώσεις για άλλους 20-30 ποδοσφαιριστές. Τώρα ναι, γιατί δεν τους βλέπουμε αυτούς στα sites είναι άλλο θέμα, δεν πειράζει. Ναι, αυτό. Ναι. Είναι ένα δείγμα του τι συμβαίνει. Λοιπόν, πράγματι ήρθε η κλίση και στη συνέχεια η Παέρα κλίση, όπως θα έκανε οποιαδήποτε Παέρα, μπαίνει στη διαδικασία να πληρώσει. Εκεί, θα μιλάω από την πληροφόρηση που έχω από την ΠΑΕ. Να το ξαναπούμε λίγο, κύριε Λισάνδρου, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αναγνώρισε το ποσό και δεν είχε κανένα πρόβλημα να δώσει τα 7.000 στον παίχτη. Σωστά. Ο Ηρακλής αναγνώρισε το ποσό. Μπράβο. Πριν καν δικαστεί η υπόθεση το Σεπτέμβριο, οπότε έγινε. Μπράβο. Πριν πάμε στο δικαστήριο, αυτό το ποσό ο Ηρακλής το αναγνώριζε. Και πάμε στο διατάφτα, γιατί δεν πήρε τα 7.000 ο παίχτης. Γιατί δεν το αποδεχόταν ο ποδοσφαιριστής. Μάλιστα. Πάμε στο διατάφτα. Λοιπόν. Γίνεται λοιπόν αυτή η διαδικασία της επιβολής και ο Ηρακλής είναι στη διαδικασία να πληρώσει. Η πληροφόρηση που έχω μέσα από την ΠΑΕ και κατά κάποιο τρόπο έχω και εγώ τη δική μου πληροφόρηση, άμεση γνώση ως πληροφόρηση, γνωστοποιήθηκαν οι λογαριασμοί για την κατάθεση των χρημάτων. Οι λογαριασμοί δεν είχαν δικαιούχο τον ποδοσφαιριστή. Είχαν δικαιούχο τον δικηγόρο και τον μάνατζερ, τους εκπροσώπους του. Μάλιστα. Αυτό είναι μια πρακτική στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι πολύ τρόπο. Σοβαρό που λέτε. Μην το παίρνετε έτσι, γιατί είναι, λες και είναι μομφή για τον συνάδελφο. Όχι, δεν είναι μομφή, αλλά επειδή στη ζωή πολλά γίνονται, ποιος λέει στην Παέρα Κλής ότι τα χρήματα θα τα πάρει ποιος ο Μπάμπα. Το λέει, ένα πλευρεξούσιο. Το οποίο δεν είχατε. Ακριβώς. Γίνεται, απλά απαιτείται πλευρεξούσιο. Άρα ζητούσαν τα λεφτά σε άλλο λογαριασμό χωρίς πλευρεξούσιο από τον ποδοσφαιριστή. Και αυτό είναι σοβαρό. Ναι, τι γίνεται τώρα. Μπορεί να υπάρχει το πλειοεξούσιο να μην γνωστοποιήθηκε, να μην, δεν ξέρω, μπορεί να... Ναι, δεν σας το έδωσαν όμως. Δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή, γιατί δεν θέλω να αφήσω μομφή για τον συνάδελφο. Οκ, δεκτό και σεβαστό. Τι γίνεται. Δεν έχει να κάνει μόνο με την πλήρη εξόφληση από λογιστικής απόψεως, από φορολογικής απόψεως. Έχει να κάνει και με την προετοιμασία του φακέλου αδειοδότησης. Όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση που πρέπει να εκτελεστεί και θα ελεγχθεί η ΠΑΕ στη διαδικασία αδειοδότησης, δεν μπορεί να πει την εκτέλεσα βάζοντας 7.300 στο λογαριασμό του Μινάτου Λισάνδρου. Δεν γίνεται. Είναι απλό. Πρέπει να αποδείξεις ότι τα κατέβαλες στο σωστό λογαριασμό ή, όταν λέμε σωστό λογαριασμό, ή στο λογαριασμό με δικαιούχο τον πιστωτή σου, αυτόν στον οποίο χρωστάς, ή σε κάποιον τρίτο στον οποίο έχει δώσει ένα πλήρη εξούσιο, τον οποίο έχει εξουσιοδοτήσει για να εισπράξει, ειδικός ο ποδοσφαιριστής. Επειδή ούτε το ένα συνέβαινε ούτε το άλλο, η ΠΑΕ έψαχνε τον τρόπο κάπως να νομιμοποιήσει την κίνηση για να την εκτελέσει. Επειδή βλέπω και μηνύματα φίλων ακροατών και απορίες που είναι εύλογες για παρακαταθηκών, μία κίνηση άμεση κτλ., θα μπορούσε να γίνει. Κοιτάξτε, καταρχάς νομικά το θέμα του παρακαταθηκών, η ερώτηση στηρίζεται σε μισή γνώση. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει στο παρακαταθηκόν. Στο παρακαταθηκόν πας όταν σου αποκρούσει ο άλλος την πληρωμή. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να πας να πληρώσεις, να αποκρουστεί η πληρωμή και εκεί για την ασφάλεια των συναλλαγών να πάει να τα καταθέσεις και να του κοινοποιήσεις το γραμμάτιο παρακατάθεση. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν είναι πάμε, δεν είναι κουμπάρα στο παρακαταθηκόν και τα βάζω. Γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί έχω μήνυμα και καλό είναι που το διευκρινίζετε. Έτσι, όχι, δεν είναι λάθος αυτό που στέλνει ο φίλος, δεν είναι λάθος. Δεν είναι μια γνώση άσχετη.
η άχρηστη πληροφορία. Mm-hmm. Όμως θέλει, ακόμη και αυτό για να εκτελεστεί, θέλει μια διαδικασία. Επίσης, θα συμπληρώσω το φύλλο εγώ και θα πω ότι υπάρχει και η πρακτική να τα καταθέτει στην ΕΠΟ με την ιδιότητα του τρίτου, του εγγύητη, των συναλλαγών κτλ. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει κάποιες φορές. Κύριε Λισάνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Να θυμίσω στον κόσμο ότι είμαστε εδώ ζωντανά στην ώρα για μπλε και φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον νομικό εκπρόσωπο της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, τον κύριο Μινά Λισάνδρου, για το θέμα Μπάμπα. Έχουμε μείνει λοιπόν στο ότι ο Ηρακλής είχε την επιθυμία φυσικά να πληρώσει, αλλά δεν είχε το λογαριασμό του ίδιου του ποδοσφαιριστή και εξηγήσατε και όλα αυτά που ρώτησε και ο κόσμος. Γιώργο, είχε την υποχρέωση να πληρώσει. Σου είπα ότι εγώ βγήκα να μιλήσω, που δεν το κάνω, γιατί θέλω να λυθεί και η τελευταία απορία τα πάντα, ναι, στους τα πάντα, φίλους μας, τα πάντα. Για να ξέρουν ότι η ΠΑΕ είναι μια ΠΑΕ που έχει μια σοβαρότητα και γενικά λειτουργεί. Γιατί έχω διαβάσει διάφορα και πραγματικά έχουμε πάρει ένα θέμα ασήμαντο, το έχουμε τεντώσει, το έχουμε ξεχυλώσει. Θέλω να συμπληρώσω κάτι ως προς τον τρόπο καταβολής. Mm-hmm. Η ΠΑΕ είχε ένα λογαριασμό του ποδοσφαιριστή. Η ΠΑΕ είχε ένα λογαριασμό του ποδοσφαιριστή, ο οποίος, γιατί το έχω πει και πριν και δεν έχω κανένα σκοπό να πω κάτι το οποίο δεν είναι αληθές. Παρακαλώ. Η ΠΑΕ είχε ένα λογαριασμό του ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής όμως δεν βρίσκεται εδώ. Και υπήρχε η ερώτηση προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή, αν όντως σε αυτό το λογαριασμό μπορούν να μπουν χρήματα, εάν είναι ενεργός, αν έχει ένα internet banking ο ποδοσφαιριστής για να μπορεί να τα μεταφέρει στον εαυτό του, πρακτικά θα μπορούσε να πάρει τα χρήματα. Η ΠΑΕ αυτό το έκανε, όχι για να καθυστερήσει. Τα χρήματα θα τα βάλει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, δεν είναι υποχρεωμένη να τα βάλει. Η ΠΑΕ το είπε ανθρώπινα, μην βάλει τα χρήματα σαν λογαριασμό, που είτε λόγω capital controls, είτε γιατί ο ποδοσφαιριστής δεν είναι εδώ, είτε δεν μπορούν να φτάσουν στα χέρια του. Δηλαδή, αυτή η κίνηση της ΠΑΕ, η οποία ήταν μια ερώτηση σε ένα ανθρώπινο επίπεδο, θα μπορέσει ρε παιδιά να τα πάρει. Ναι. Λειτουργεί αυτός ο λογαριασμός που έχουμε. Είναι ok να τα βάλουμε εκεί. Κατέληξε αυτή η ερώτηση να την μπλέξει. Πώς να το πω άλλες. Να την μπλέξει. Δεν την έμπλεξε. Τέλος πάντων να δημιουργεί αυτό το θέμα για το οποίο βγήκαμε τώρα να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει κανένα λόγος ανησυχία. Ως προς το πρακτικό. Όπως σας είπα, η διαδικασία έχει δύο επίπεδα, δύο βήματα. Το πρώτο βήμα είναι αίτηση για επιβολή ποινών. Εκδίδεται μια απόφαση που λέει επιβάλλονται ποινές και αν δεν πληρωθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών ο ποδοσφαιριστής, τότε αυτές οι ποινές θα πρέπει με νέα αίτηση να ενεργοποιηθούν. Πάμε με αριθμούς και με ημερομηνίες για να καταλάβετε. Ναι. Χθες ήταν η συνεδρίαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Ήταν σήμερα αρκετές αποφάσεις. Μπορεί να μην είναι 30, 20 είναι πάντα. Έχω κι εγώ αρκετές ως δικηγόρος ποδοσφαιριστών. Βγήκα σήμερα οι αποφάσεις. Έχουν οι ομάδες τρεις εργάσιμες για την επιβολή, γιατί έχουν βγει και ενεργοποιήσεις σήμερα. Αν μέσα τρεις εργάσιμες, οι οποίες τελειώνουν τη Δευτέρα, δεν πληρωθεί ο Μπάμπα, τότε ο Μπάμπα την Τρίτη το πρωί θα πρέπει να καταθέσει αίτηση ενεργοποίησης ποινών στο ίδιο δικαστήριο. Η αίτηση ενεργοποίησης θα συζητηθεί 1η Μαρτίου, γιατί έχει προσδιοριστεί η ημερομηνία για το διαιτητικό. Η επόμενη συνεδρίαση έχει οριστεί, έχει καθοριστεί και είναι η 1η Μαρτίου. Άρα, ο Μπάμπα θα καταθέσει, ας πούμε, την Τρίτη νέα αίτηση, εάν δεν πληρωθεί, έτσι δεν λέω. Λέω ότι θα έκανε αν εμείς δεν κάναμε τίποτα. Ήμασταν αδρανοί. Θα συζητηθεί, θα επικυρωθεί τέλος πάντων η αίτησή του την 1η Μαρτίου. Και 2 Μαρτίου θα εκδοθεί μια απόφαση η οποία θα λέει εντός τριών εργάσιμων ημερών, λόγω ενεργοποίησης πια των ποινών που σας έχω υποβάλει στις 17 Δευτέρου, εάν δεν πληρώσει εντός τριών εργάσιμων ημερών, μετά θα σου αφαιρέσω 3 βαθμούς. Αν μετρήσετε τις μέρες, αυτό θα γίνει κάπου στις 8 Μαρτίου. Ή 7 ή 8 Μαρτίου. Τις μέτρησα χθες, τώρα με μια επιφύλαξη. Μάλιστα. Τις μέτρησα πριν. 17 Φεβρουαρίου έχουμε σήμερα, εντάξει. Ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί θα πληρωθεί ο παίκτης και... Έτσι όπως έγιναν αύριο το πρωί στο δικό του λογαριασμό. Δεν το συζητάμε. Και κακώς φτάσαμε εδώ. Να, έχω και άλλα μηνύματα για τις 60 μέρες που αναφέρατε νωρίτερα, κύριε Λισάνδρου, το ότι από τη στιγμή που υπήρχαν όλα αυτά τα εμπόδια μικρά ή μεγάλα και να το πω έτσι πολύ απλά, δεν έβγαινε άκρη με τον εκπρόσωπο του παίχτη. Μήπως υπήρχε τρόπος να βρεθεί άκρη απευθείας με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, χωρίς μάνατζερ, χωρίς δικηγόρο ενδιάμεσα? Κοιτάξτε, καταλαβαίνω τις ερωτήσεις, καταλαβαίνω τα ερωτήματα και φαντάζομαι εύλογα ότι είναι εύλογα. Είναι εύλογα με μια διαφορά.
αυτή η συζήτηση και αυτές οι ερωτήσεις δεν θα υπήρχαν αν σήμερα η πλευρά του ποδοσφαιριστή δεν επέλεγε να, κάνει, να προχωρήσει ένα χτύπημα κάτω από τη μέση και να δημοσιοποιήσει κάτι το οποίο δεν το κάνει κανείς, παρά το γεγονός ότι δύο φορές το μήνα εκδίδονται 30 αποφάσεις. Ναι. Δεν νομίζω να έχετε ξαναδεί την ειδησιογραφία κάτι για οποιοδήποτε. Περνάει στα ψηλά τελείως. Περνάει στα ψηλά. Δεν μου πείτε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν προσφυγές. Καλά. Είναι δυνατόν. Αυτή η συζήτηση γίνεται και ασχόμαστε τώρα προφανώς να ζητήσουμε και ευθύνες. Εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο. Να ζητήσουμε και ευθύνες γιατί επέλεξε μία μέθοδο πίεσης. Δεν θα την κρίνω. Τέλος πάντων, μένω μέχρι εδώ. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Υπάρχει μια, υπάρχει μια ανώνυμη εταιρεία η οποία μηνιαία κάθεται και τακτοποιεί ότι είναι ληξιπρόθεσμα, ότι πρέπει να πληρώσει, είναι οίκα, είναι φορεία, πρέπει να πάνε ενημερότητες, να κάνει μεταγραφές, ενδεχομένως να δώσει προκαταβολές, να πληρώσει μισθοδοσίες, να κλείσει οι εκκρεμότητες 31-12 του για να είναι OK με την αδειοδότηση, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για μας. Είμαστε μια ΠΑΕ η οποία πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια είναι στη Super League, άρα πρώτη χρονιά απολαμβάνει έσοδα τα οποία μπορούν να τη βοηθήσουν στη διαχείρισή της. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή μια πολιτική και μια οικονομική ακολουθία, δεν την κάνω εγώ, δεν είμαι οικονομικός διευθυντής, αλλά υπάρχει ένας συντονισμός ανάμεσα στις ενέργειες και κάποιες προτεραιότητες. Ο καθένας στο σπίτι του είναι σαν να μου έχουν κόψει το ρεύμα που είχα προθεσμία δύο μήνες να το πληρώσω και να μου πούν δύο μήνες γιατί δεν το πλήρωνες. Εντάξει. Είτε βάλω τον γκολ στο πρώτο λεπτό, είτε στο 90, φαντάζομαι γκολ. Το έχω βάλει, ναι. Απλοποιώ και μπορεί να γίνομαι και λίγο, πώς να το πω, να περνάω και το όριο και δεν μ' αρέσει να το κάνω. Όμως θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι ναι, μεν είναι εύλογο το ερώτημα, αλλά υπάρχει μια λειτουργία ΠΑΕ. Υπάρχει μια λειτουργία εταιρείας η οποία στηρίζεται σε ένα μηνιαίο προϋπολογισμό mm-hmm. με τον κόσμο να μην μένει απλήρωτος. Και υπάρχουν και προτεραιότητες, είναι σαφές αυτό που λέτε. Δίκιο έχουν, αλλά αν δεν έβγαινε αυτό σήμερα. Δεν θα το μάθανε ποτέ κανείς. Και όχι γιατί θα το έχει κρύψει κάποιος. Γιατί δεν χρειάζεται να το αποκαλύψει κάποιος, γιατί δεν είναι κάτι. Ναι. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Πραγματικά, επειδή είμαι εδώ και δεν βγαίνω συχνά και δεν ξέρω αν θα ξάσχω και πότε, οποιαδήποτε ερώτηση, ακόμη και αν κρίνετε ότι είναι μια ερώτηση, μια παρατήρηση. Αυτό κάνουμε ήδη, το έχετε καταλάβει και ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι θα είμαι σε δύσκολη θέση. Αλλήμον, αν είναι κάτι που δεν το ξέρω, αλλήμον. Θα το πω. Μια δύσκολη ερώτηση. Ναι. Θεωρείτε ότι αυτή η κίνηση και όλος αυτός ο ντόρος που έχει γίνει έχει σκοπό να βλάψει και την υπόθεση αδειοδότηση ή είναι το πονηρό μου το μυαλό το ελληνικό που το σκέφτεται αυτό? Είναι λίγο τραβηγμένη σκέψη. Γιατί αλλά μία από τις υπογραφές που θα κληθείτε να έχετε στο φάκελο της αδειοδότησης είναι και του μπάμπα και του οποιοδήποτε μπάμπα, έτσι, φαντάζομαι. Ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος το κάνει με αυτό το σκοπό. Γιατί αν ήθελε κάποιος να το κάνει επί τούτου, φαντάζομαι θα άφηνε λίγο το χρόνο να περάσει και θα τα κάνει όλα προς τα τέλη Μαρτίου με σκοπό να... Οπότε και δεν θα υπήρχαν χρονικά περιθώρια για αντίδραση. Δεν θα υπήρχαν χρονικά περιθώρια, γι' αυτό θα δεν το συνδέω. Εμένα με βολεύει τώρα να σας πω ότι υπάρχει μια μυστική οργάνωση που έχει... Καλά, ναι. Εντάξει, οκ. Εντάξει, είμαστε υπερβολικοί. Να ρωτήσω αν υπάρχουν άλλοι μπάμπα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Από τις υποθέσεις που έχω χειριστεί εγώ, όχι. Υπάρχει μια πράγματι υπόθεση... Που να ελοχεύει κάτι επικίνδυνο... Υπάρχει μια υπόθεση πολύ παλιά, ναι. Πάρα πολύ παλιά, ναι. Την οποία εγώ την ανέλαβα στην πορεία, να καταλάβετε, mm-hmm. Η οποία είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, αμφισβητείται 100% και βάσιμα από τον Ηρακλή, ενδεχομένως να υπάρξει και ανακοίνωση όταν γίνει, δεν θα πω περισσότερα. Είναι η μόνη η οποία εγώ είμαι σε διαδικασία να... Έχω χειριστεί. Δεν νομίζω. Θέλετε να μας πείτε περί τίνους πρόκειται? Όχι, είναι πάλι μια οικονομική διαφορά που αφορά τον Ηρακλή ακόμη όταν ήταν γάμα εθνική, να καταλάβετε. Α, μάλιστα. Αν, ναι, για τόσο είναι, παλιά. Δηλαδή, μάλιστα. Τίθεται και θέματα παραγραφής εκεί, τόσο παλιά. Απλά μόλις η ομάδα ανέβηκε Super League, μάλλον τη θυμήθηκαν πολύ. Και αποφάσισαν... Ναι, η ενημέρωση που έχουμε από την ΠΑΕ είναι ότι σκάνε συνέχεια διάφορα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Μεταφορικό όλο αυτό που λέω, έτσι. Και πολλοί πραγματικά έχουν θυμηθεί τον Ηράκλη, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι εντελώς αβάσιμα. Δεν θέλω να κάνω. Και εγώ μπορώ να στείλω αύριο στον Ηράκλη και να πω ότι ξέρεις, μου χρωστάς για αυτό το λόγο 15.000 ευρώ. Εγώ μιλάω με κάτι το οποίο είτε έχει φτάσει στο δικαστήριο. Ναι, το θέμα είναι να στέκει κάτι, βεβαίως.
Όχι, όχι, και αβάσιμο να είναι. Αν έχει φτάσει στο δικαστήριο, θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια δικαστική διαμάχη, η οποία για μένα είναι αβάσιμη και θα δικαιωθούμε. Δεν υπάρχει κάτι. Άρα κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και αυτό είναι. Υπάρχει μια υπόθεση σε κρεμότητα, την οποία νομίζω έχει έρθει ένα χαρτί ότι εισάγεται για. Έχει έρθει δηλαδή μια ημερομηνία συζήτησης. Μάλιστα. Είναι πολύ παλιά και τώρα δεν έχω τις ημερομηνίες μπροστά μου, για να σας πω. Έστω, κρατάμε ότι υπάρχει μια τέτοια υπόθεση. Είναι μικρή υπόθεση. Και θεωρώ ότι θα κερδίσουμε. Για το θέμα Μπάμπα, έχετε κάτι να προσθέσετε, να σας εκμεταλλευτούμε με κάποιες άλλες ερωτήσεις για άλλα ζητήματα, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Πραγματικά νιώθω άσχημα, ναι. Γιατί μίλησα και τόσο πολύ για κάτι το οποίο είμαι δικηγόρος αθλητικού δικαίου κάποια χρόνια στην αγορά. Έχω ξεκινήσει αυτό το κομμάτι εκπροσώπησης και υποστήριξης ποδοσφαιριστών. Μετά ασχολήθηκα και με ΠΑΕ. Το κομμάτι της επιβολής και ενεργοποίησης ποινών το ξέρω αρκετά καλά. Ειδικά και το καινούργιο το οποίο εφαρμόζεται από το καλοκαίρι που σας περιέγραψα. Και νιώθω άσχημα που έχουμε ήδη μιλήσει 20 λεπτά για κάτι το οποίο είναι καθαρά θέμα... πώς να το πω, ψυχολογικό. Και εγώ πολύ άσχημα νιώθω, αλλά και ο κόσμος νιώθει άσχημα βλέποντας αυτή την είδηση να κυκλοφορεί παντού. Είναι λογικό. Έχει δίκιο. Είναι σε αυτό λογικό. Το επίπεδο έχει δίκιο ο κόσμος. Δεν μπορώ να κάνω το ψυχολόγο, ούτε να το παίξω το παιδί που έχει... Όλοι άσχημα νιώθουμε. Είναι με τη σημαία του Ηρακλή προς Θεού, αλλά απ' την άλλη πραγματικά εγώ είμαι εδώ στον τομέα το δικό μου για να στηρίξω αυτό που πρέπει. Δηλαδή το κλαμπ αυτό είναι πολύ μεγάλο, έχει πολύ μεγάλη ιστορία και δεν το λέω οπαδικά, ξέρετε αν μιλάω οπαδικά ή όχι. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος και η εταιρεία μου, η δικηγορική που συνεργαζόμαστε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που στο μέτρο που περνούσε από το δικό μας χέρι συμβάλαμε πέρσι στην άνοδο με τους 3 βαθμούς που προφανώς μας βοήθησαν λίγο ως προς το πλεονέκτημα. Η επιστροφή από Λόπεθ, ναι. Ναι. Και στη συνέχεια, γιατί ήταν 2 υποθέσεις, η μία αφαίρεση, γιατί τη μία μετά την αφαίρεση τους πήραμε πίσω και την άλλη προλάβαμε να μην γίνει η αφαίρεση. Ήταν 2 υποθέσεις. Άρα είμαστε χαρούμενοι και νιώθουμε περήφανοι που δουλεύουμε με αυτό το κλαμπ. Και κάνουμε τα πάντα για να μπορεί να πηγαίνει μπροστά. Ακόμη και αν αυτό είναι σε επίπεδο προστασίας και επικοινωνιακής. Ναι, εδώ επικοινωνιακά βέβαια το κακό εν μέρη έγινε, αν και η αντίδραση είναι τόσο άμεση και με τον τρόπο της και χρονικά, που νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πλέον πως έχει το ζήτημα και ότι για ποιο λόγο δεν ανησυχείτε καθόλου για τη συγκεκριμένη ιστορία. Κύριε Λισάνδρου, μου επιτρέπετε να γίνω λίγο κακός. Και ας γίνω ο πιο αντιπαθής, το πιο αντιπαθές μέλος της οικογένειας Ηρακλή. Έχουν ρωτήσει κάποιοι γιατί δεν πληρώθηκε στις 60 μέρες. Ναι. Ξέρω ότι είχαμε βρήσει πολύ κόσμο με αυτό που θα πω, αλλά αν είχαμε λιγότερα πρόστιμα ενδεχομένως να γινόταν. Μάλιστα. Και όταν λέω πρόστιμα εννοώ από την πειθαρχική. Και εδώ και εγώ μπορώ να απαντήσω και οποιοδήποτε μπορεί να απαντήσει ότι εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, τα 7.000 ευρώ βρίσκονται, μπορεί να πει κάποιος, όταν φτερνιστείς. Δεν χρειάζεται να βάλεις τη δικαιολογία των προστήμων προς τα μπροστά. Όχι, δεν είναι δικαιολογία όταν έχουμε ξεπεράσει 200.000 ευρώ. Είναι 2 παίχτες. Ναι, αλλά θα σου πει το νιώθω, θέλω να το πω. Θα σου πει κάποιος ότι είναι 7.000, δεν είναι όπως είπατε νωρίτερα στα 50. Δηλαδή... Ναι. Προσέξτε, εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά εγώ προσωπικά δεν πολύ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Εντάξει, είναι άποψη του καθενός. Μα σας είπα, ακόμη και σε εσάς θα γίνετε κακός, ναι, το είπατε. Ήθελα να το πω, επειδή νομίζω είναι ειλικρινή η συζήτηση. Σωστά. Ήθελα να το πω και ας γίνω αντιπαθής. Για την υπόθεση, ή μάλλον με την υπόθεση αδειοδότηση, ασχολείστε καθόλου? Άμεσα όχι. Άμεσα όχι. Δηλαδή, υπάρχει ένας εξαιρετικός συνάδελφος ο οποίος καθημερινά ασχολείται με αυτό το πράγμα. Είναι ένα κεφάλαιο πολύ μεγάλο, γιατί είναι δύσκολες και εποχές, όχι για μας μόνο, για όλες τις ΠΑΕ. Προφανώς όταν φτάσει η στιγμή, επικουρικά και συμβουλευτικά και λόγω εμπειρίας θα κάνω κάποιες συζητήσεις και κυρίως αν μου ζητηθεί. Όμως έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον συνάδελφο που ασχολείται και τη γνώση έχει, αλλά κυρίως τη μεγάλη αγάπη για τον Ηρακλή, και θεωρώ ότι... Μιλάτε για τον κύριο Νικολαίδη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Να μην μπω σε διαδικασία του να σας ρωτήσω πώς πάει, αν πάει καλά, αν δεν πάει καλά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ωραία, το σέβομαι. Σας είπα ότι
αν δεν ήταν ο κύριος Νικολαίδης, ενδεχομένως να είχα και μια μεγαλύτερη έτσι, ανησυχία, απλά επειδή εμπιστεύομαι το πρόσωπό του πάρα πολύ, δεν τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ, και από άποψη επιμέλειας και από άποψη γνώσης. Θεωρώ ότι η προετοιμασία, γιατί ακόμη είμαστε όλοι σε ένα στάδιο προετοιμασίας, θεωρώ ότι είναι όλα πολύ καλά. Μάλιστα. Παρόν. Τώρα, τι θα γίνει, η εικόνα έχει να κάνει και με τις εκθέσεις των σκοτών και με διάφορα άλλα θέματα. Η εικόνα πάντα ξεκαθαρίζει αρχές Μαρτίου. Mm-hmm. Ωραία. Κάτι άλλο να προσθέσουμε έχουμε? Τα μηνύματα τα έχω διαβάσει, να ξέρετε. Εγώ όχι. Απλά πραγματικά, αν θέλετε οτιδήποτε να με ρωτήσετε, κάντε το τώρα, γιατί δεν θέλω να φαίνομαι ούτε ο υπερασπιστής της διοίκησης, αλλά ούτε και ο επικριτής των καταστάσεων. Εμένα με ενδιαφέρει να είμαστε συσπηρωμένοι ως οικογένεια. Βεβαίως. Και να προχωράμε. Γι' αυτό είπα και το θέμα των προστήμων. Προφανώς η ατμόσφαιρα στο Καφτατζόγλιο είναι εξαιρετική και πάντα βοηθάει. Και κάποια από τα αποτελέσματα είναι δεδομένο ότι με την όμορφη ατμόσφαιρα που δημιουργείται, έτσι ευνοούνται και επιτυχάνονται. Mm-hmm. Αλλά καλό θα ήταν να κάνουμε και λίγο οικονομία στα προστήματα. Ναι, εγώ πάλι θα πω, γιατί έχω και ένα μήνυμα επ' αυτού, το ότι ακούγεται κάπως, ο ίδιος κάνατε πρόλογο για να πείτε αυτό που είπατε, το εννοώ το ότι επειδή υπάρχουν τα πρόστιμα που, να συμφωνήσω ότι κακώς είναι μεγάλο το ποσό και, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να βρεθούν 7.000 λόγω των προστήμων. Όχι, αυτή είναι η τελευταία μου τοποθέτηση. Να μην συνδεθεί. Όχι, είναι ανεξάρτητη η τελευταία. Είναι ανεξάρτητη. Mm-hmm. Δηλαδή η τελευταία τοποθέτηση που έκανα, μου είπατε αν θέλετε να πω κάτι άλλο. Δεν είπα αν θέλω να πω κάτι άλλο σε σχέση με τον Μπάμπα. Σωστά. Δεν σωστά, το συνδέω. Σωστά. Δεν λέω πολλά τα πρόστιμα, άρα δεν μένουν λεφτά για τον Μπάμπα. Γενικά, βάλαμε τελεία, αλλάξαμε παράγραφο. Μάλιστα. Να το προσέξουμε. Κατανοητό. Κατανοητό. Η πληρωμή, ξέρετε πότε θα γίνει? Δεν έχω μιλήσει με τους ανθρώπους της ΠΑΕ, αλλά φαντάζομαι και με την έκταση που πήρε, φαντάζομαι. Σήμερα, πολύ αύριο, μεθαύριο θα έχει τελειώσει. Μα δεν άλλαξε κάτι επειδή δημοσιοποιήθηκε. Απλά σίγουρα έτσι, αυτή η απογοήτευση για ένα θέμα ανεφουσίας που πήρε τέτοια έκταση, σίγουρα mm-hmm. θα βάλει τα πράγματα στην αίσθηση. Μην ανησυχείτε πάντα. Εκμεταλλεύομαι το ότι μπορώ να ρωτήσω κάτι ακόμα και θα κλείσουμε με αυτό. Δεν θα το εκμεταλλευτώ πάρα πολύ. Ποια είναι η σχέση σας με τον κύριο Παπαθανασάκη, ένας άνθρωπος που είναι καινούριος στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου? Εσείς είστε πιο παλιός, άσχετα αν έχετε κάποια σχετική διαφορά ηλικίας. Πώς τον βλέπετε? Πώς τον βλέπω? Και δεν ρωτάω τον υπάλληλο ή εκπρόσωπο της Παϊράκλης, ρωτάω τον Μινά Λισάνδρου που όλα αυτά τα χρόνια ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Με ρωτήσατε δύο πράγματα. Ποια είναι η σχέση μου και πώς τον βλέπω? Ναι. Η σχέση μου είναι πολύ καλή. Η σχέση μου είναι πολύ καλή. Με τον κύριο Παπαθανασάκη συζητάμε πάρα πολλές ώρες για διάφορα θέματα. Να σας θυμίσω ότι είμαι και ο δικηγόρος του Λεωζίνιο, με την έννοια της ενέργειας για την αποδέσμευσή του από την Τουρκία. Βεβαίως, ασχοληθήκατε πάρα πολύ με το θέμα Ντένις Λίσπορ και τα λοιπά. Ασχοληθήκατε με το θέμα Λεωζίνιο για να εξυπηρετηθεί ο Ηρακλής. Και φαντάζομαι δηλαδή, χαρήκατε ιδιαίτερα την Κυριακή, έτσι. Χάρηκα πάρα ένα πολύ παραπάνω. Εμένα όταν με είχαν ρωτήσει πότε προβλέπω ότι θα παίξει, είχα πει ότι πάρα πολύ δύσκολα με τα Γιάννενα, αλλά θεωρούμε ότι τον Πάοκ θα παίξει. Και όταν είχαμε τη δυνατότητα και είχαμε αποτέλεσμα νωρίτερα και μπορούσα να παίξει με τα Γιάννενα, εκεί η χαρά μου ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, που προφανώς και τον γκολ και το αποτέλεσμα και η εμφάνιση ήταν τέτοια που με χαροποίησε. Με τον κύριο Παπαθανασάκη έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Μιλάμε πολύ. Συνήθως διαφωνούμε, αλλά στο τέλος βρίσκουμε λύση. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει φοβερά καλή πρόθεση, αγάπη για τον Ηρακλή, προσπαθεί με τα λάθη του, τα οποία προκύπτουν όχι τόσο από απειρία, αλλά από διαφορά νοοτροπία. Δηλαδή ένας άνθρωπος που μέρα με τη μέρα μαθαίνει το πώς είμαστε εδώ, το πώς παίζεται το παιχνίδι σε εισαγωγικά στην Ελλάδα, είναι ένας άνθρωπος που νομίζω έχει βοηθήσει πάρα πολύ και είμαστε τυχεροί mm-hmm. που τον έχουμε, διότι από τον Ηρακλή τα τελευταία χρόνια έλειπε μια προσωπικότητα. Ακόμη και αν κάποιος τον αγαπάει, δεν τον αγαπάει, τον δέχεται, δεν τον δέχεται, να υπάρχει κάποιος, να υπάρχει ένα ονοματεπώνυμο, να είμαστε μια ομάδα που να έχει μια ταυτότητα. Mm-hmm. Επομένως, θεωρώ το
πρόσημο είναι θετικό για τον κύριο Παπαθανασάκη. Η ομάδα μπόρεσε να επανέλθει στη Super League. Η ομάδα είναι εξεπρεπέστατη. Εγώ δεν έχω ακούσει. Ο Μπάμπα είναι μια παλιά οφειλή. Δεν έχω ακούσει κάποιον από τους ποδοσφαιριστές μας, είτε που έφυγαν τον Ιανουάριο, να έχει φύγει και να βρίζει, να υπάρχουν προσφυγές ή να σκάνε, όπως είπατε, πράγματα. Προφανώς και η διοίκηση μπορεί να βελτιωθεί. Όλοι μας έχουμε πάντα περιθώρια βελτίωσης, αλλά πραγματικά εγώ θεωρώ ότι το πρόσημο είναι θετικό. Και θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που επειδή ακούει και είναι έξυπνος άνθρωπος, θεωρώ ότι χρόνο με το χρόνο και σεζόν με τη σεζόν θα είναι ακόμη καλύτερος και επειδή αυτός είναι επικεφαλής, όσο γίνεται αυτός καλύτερος, θα γίνεται και η Ηρακλής σε επίπεδο οργανωτικό και διοικητικό ακόμη καλύτερο. Μάλιστα. Στο γήπεδο θα σας δούμε το Σάββατο. Το Σάββατο όχι, γιατί θα βγω για εξωτερικό αύριο. Άρα είναι πολύ δύσκολο να... Όμως άμεσα με τις επόμενες αγωνιστικές θα είναι. Ωραία, με το καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κρατήσαμε σχεδόν όλη την εκπομπή. Φάγαμε σε εισαγωγικά το ρήμα, αλλά νομίζω ήταν... Συγγνώμη γι' αυτό. Όχι, προς Θεού, το αντίθετο θα έλεγα. Νομίζω είναι για πάρα πολύ καλό, γιατί θα μοιραστώ μια προσωπική εμπειρία με τον κόσμο ότι τον κύριο Μινάλη Σάνδρου είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και να τον βρεις, πόσο μάλλον να τον βγάλεις στον αέρα για μια συνέντευξη. Οπότε σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.